Λοιπόν, αλλάζουμε λιγάκι τη ροή της εκπομπής. Αλλάζουμε τελείως κλίμα, γιατί γίνεται ένας χαμός στο στούντιο. Γύρω μας, οπότε... Έχω κάνει εισβολή. Στο στούντιο έκανε την δική της εισβολή η Μαρία Τσατζαλή. Δεν μας πειράζει, Μαρία, αρκεί να έχει. Απλά έχουμε έκτακτη επικαιρότητα και πρέπει να ενημερώσουμε τους οδηγούς. Έτσι είστε το κατάλληλο μέσο αυτή την ώρα που πρέπει να σας αξιοποιήσουμε. Έχουμε live πρόγραμμα στον Star FM, οπότε σε όσους μας ακούνε πρέπει να πούμε ότι... Αν δεν είναι πολύ σοβαρός ο λόγος που πρέπει να βγουν να οδηγήσουν και να ταξιδέψουν, να μην το κάνουν. Οι μετεωρολόγοι μας λένε ότι μέχρι τις 10 το βράδυ έχουμε επιδείνωση. Έχουμε νέο κύμα χιονιά στην περιοχή της Φθιώτιδας, κυρίως στη Φθιώτιδα. Σε όλη τη στερεά αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Κυρίως όμως είμαστε στο μάτι του χιονιά εδώ στην Φθιώτιδα. Και καλό είναι να μην ταξιδεύουν. Να σας πω ότι έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτή την ώρα στην περιοχή του Μαρτίνου. Έχει κλείσει η Εθνική Οδός, παιδιά. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε. Έχει κοπεί η Ελλάδα στα δύο, ισχύει αυτή την ώρα, δυστυχώς. Είχαμε εκεί σε μέγεθος χαρτοπετσέτας, μας λένε οι αρμόδιοι, έπεφτε το χιόνι. Εγκλωβίστηκαν 2 νταλίκες και ένα λεωφορείο. Οι νταλίκες δεν είχαν δυστυχώς αλυσίδες. Ακινητοποιήθηκαν στο ρεύμα προς Λαμία και αναγκάστηκε η τροχιά να κόψει και το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, έτσι ώστε να μπουν τα εκχιονιστικά της νέος οδού στο αντίθετο ρεύμα, να μπουν μπροστά, να προπορεύονται τις νταλίκες, να ανοίξουν το οδόστρωμα, να ανοίξει η Εθνική Οδός. Όμως. Είναι εκεί οι δεκάδες οδηγοί εγκλωβισμένοι που χάνουν την ψυχραιμία τους και λογικά οι άνθρωποι χάνουν την ψυχραιμία τους. Να πούμε όμως και στους δικούς τους ανθρώπους που επικοινωνούν εδώ μαζί μας στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδος, οι συγγενείς που περιμένουν, γιατί πολλοί αποφάσισαν σήμερα, Άκη και Βάσια, να έρθουν για τις ημέρες των εορτών. Παρασκευή απόγευμα πριν το Σαββατοκύριακο και οι συγγενείς τους ανησυχούν. Να πούμε λοιπόν ότι είναι μας το λένε τρίμερο από την των μετακινήσεων που λέμε συνήθως. Σε 20 λεπτά μας να λένε... από αύριο που θα φτιάξω και εδώ σήμερα να μην μας λένε ότι σε 20 λεπτά θα ανοίξει το Μαρτίνο. Μακάρι. Είναι από τις 2.30 οι άνθρωποι εκεί και ταλαιπωρούνται. Διόδια δεν εισπράττονται σε Θήβα και Τραγάνα. Όσοι δηλαδή τώρα θα ξεκίνησαν αμέσως μετά το πρόβλημα με τις νταλίκες, μπήκαν από το παλιό μεγάλο ταξίδι χωρίς διόδια, βέβαια. Δεν εισπραχθήκαν, δεν πληρώσαν, δεν υπήρξε χρέωση. Έχει κοπεί εντελώς την Εθνική Οδό, δηλαδή έτσι, στην καινούργια, στην Νέα Εθνική Οδό. Στην Νέα Εθνική Οδό, δυστυχώς, αλλά μας λένε ότι σε 20 λεπτά από τις 3 το μεσημέρι τώρα λεφτεί ταλαιπωρία, λεωφορεία, κόσμος πολλής. Ένας πανικός. Έχει επικοινωνήσει μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ η Χρύσα. Είναι έγκυος, προχωρημένη εγκυμοσύνη και θέλω να την ακούσουμε, να της δώσουμε το λόγο να μας πει πόση ώρα είναι εκεί στο αυτοκίνητο. Χρύσα, μας ακούς? Καλησπέρα από τη Λαμία. Ναι, καλησπέρα από τον Star FM. Είστε στο Μαρτίνο, έτσι, είστε στο Μαρτίνο, στην κατηφόρα μετά το Μαρτίνο. Στο ρεύμα προς Λαμία. Μάλιστα, μετά τη γέφυρα συγκεκριμένα, έχουμε από τις 3.30 ώρα που έχει ξεκινήσει όλη αυτή η κατάσταση. Μετά δηλαδή το κάστρο συγκεκριμένα, απλά εμείς προσπεράσαμε από δεξιά και μπορέσαμε και φτάσαμε μέχρι εδώ. Ήδη από τις 4 η ώρα, 4 παρατέταρτο, αφού έχουμε φτάσει εδώ μετά τη γέφυρα του Μαρτίνου, δεν έχουμε κουνηθεί καθόλου. Μάλιστα. Μεγάλη ουρά, δηλαδή χιλιόμετρα ουρά, κινητοποιημένα οχήματα, βλέπεις γύρω σου. Ναι, και οι περισσότεροι οδηγοί δεν έχουν και αλυσίδες. Αυτό τραγικό. Αυτό είναι λάθος. Τραγικό, αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί όταν τυχονόπτωση... ακούμε για χιονιά, δεν ξεκινάμε από την Αθήνα χωρίς αλυσίδες. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εσύ τώρα, επειδή είσαι και 8 μηνών, είσαι εντάξει. Είσαι ψύχρεμη, φαντάζομαι. Εντάξει, δεν έχω κουνηθεί, δεν έχω κατέβει. Τώρα περιμένουμε να φύγουμε, να. Η χιονόπτωση συνεχίζει. Να φτάσουμε στις οικογένειές μας. Ναι. Γιατί έχουμε ξεκινήσει από την Αθήνα από τις 12 η ώρα, φανταστείτε. Μάλιστα, 12 η ώρα, και ώρα είναι 5.30 και ακόμη φανταστείτε δεν έχουμε φτάσει στη Λαμία. Μεγάλη ταλαιπωρία, κατανοείτε. Μεγάλη, μεγάλη. Να σας πω, δεν ξέρω αν μας ακούσατε, από τη Νέο Δό μας λένε, και να το επαναλάβω, ότι σε 20 λεπτά θα έχει τελειώσει η επιχείρηση εκεί απομάκρυνσης των βαρέων οχημάτων. Είναι 2 νταλίκες και ένα λεωφορείο, γι' αυτό έχετε κολλήσει εκεί στο σημείο. Σε 20 λεπτά μας λένε ότι θα έχει αποκατασταθεί η κίνηση. Σας ζητούμε ψυχραιμία και υπομονή. Και συνεχίζει η χιονόπτωση, να μας πεις, Χρύσα, συνεχίζει, χιονίζει. Ναι, συνεχίζει. Είναι λίγο, έχει μειωθεί σε σχέση με το πριν μια μισή ώρα που έριχνε πάρα πολύ, περισσότερο. Τώρα έχει μειωθεί. Αλλά εντάξει, το χιόνι το έχει στρώσει δεξιά και αριστερά, δηλαδή δεν. Στην άσφαλτο το έχει στρώσει το χιόνι. Μάλιστα.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω, δεν ξέρω αν θα βρούμε και πρόβλημα για τα αυτοκίνητα που δεν, που δεν έχουν αλυσίδες και αν θα μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι τα διόδια της Τραχάνας. Εσείς αυτό έχετε αλυσίδες στο όχημά σας. Εσείς έχετε αλυσίδες. Εσύ με το σύζυγό σου έχετε. Έχουμε και είναι και 4x4. Είναι εκεί. Ωραία. Λογικά αυτό εσείς θα μπορέσετε να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Όποιος έχει αλυσίδες, η τροχιά επιτρέπει. Μόλις αποκατασταθεί και το πρόβλημα με τις νταλίκες, θα μπορέσετε. Όποιος όμως δεν έχει. Λογικά, είναι δύσκολα, ναι, είναι δύσκολα, γιατί θα επιδεινωθεί και άλλο η χιονόπτωση μετά τις 10 το βράδυ. Δεν θα το επιτρέψει η τροχιά, φαντάζομαι, βάσχη. Όποιος δεν έχει αλυσίδες, δεν θα συνεχίσει το ταξίδι του. Δυστυχώς. Ναι. Ευχαριστήσουμε τη Χρύση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ψυχραιμία, υπομονή. Ευχαριστώ πολύ. Να ψυχραιμία και θα είμαστε σε επικοινωνία. Ό,τι χρειαστείτε, παίρνετε τηλέφωνο. Είναι εκεί εγκλωβισμένος στην περιοχή του Μαρτίνου, κύριε Ανδρέα, από το Μοσχοχώρι και ταξιδεύει από Αθήνα για Λαμία. Σωστά. Ναι. Πείτε ναι. μας. Εγώ το πρωί 9 η ώρα βρέθηκα στην Ηλίκια. Ναι. Χιόνιζε σε καλό ρυθμό. Λοιπόν, και όταν γύρισα 3 η ώρα ήμουνα στην Ηλίκια πάλι. Ο δρόμος ήταν απροσπέραστος, δεν υπήρχε κλινιστικό, δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή από το πρωί δεν πέρασε καθόλου. Από τις 9 η ώρα μέχρι τις 3 που γύριζα εγώ δεν πέρασε τίποτα. Mm-hmm. Λοιπόν, φτάνοντας στο Μαρτίνο έχει γίνει... Δεν ξέρω τι γίνει, μας έχουν κλείσει εδώ και 2 ώρες. Μόλις περάσαμε το κάστρο... Έχουν ακινητοποιηθεί, το λέμε λοιπόν, ώρα. Έχουν ακινητοποιηθεί τα λίκες. Ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Έχουμε μείνει. Λοιπόν, έγινε κάτι. Γιατί η εταιρεία μαζί με την τροχιά δεν συνοηθήκανε από το πάρκινγκ που μπαίνει δεξιά στο κάστρο να πιάσουν τον παράδρομο, να τον καθαρίσουν και να βάλει τα γιοταχή για να βγουν στο Μαρτίνο τη γέφυρα και να φύγουν τα γιοταχή για να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία του κόσμου και η συμφόρηση που υπάρχει. Να αφήσει τα μεγάλα τα αυτοκίνητα μετά τα οποία δεν μπορούν να περάσουν από κοινά και να περιμένουμε πότε θα ανοίξει ο δρόμος. Δεν ξέρω τι έγινε μπροστά μας. Ναι. Είμαστε... Να σας ενημερώσουμε λοιπόν για να μην χάνετε την ψυχραιμία σας και εσείς μας είπαν ότι έχουν ακινητοποιηθεί νταλίκες που δεν είχαν αλυσίδες. Γιατί όλοι φέρουμε ευθύνη όταν κυκλοφορούμε και χωρίς αλυσίδες. Ειδικά σε μια περίοδο χιονόπτωσης. Ακριβώς έτσι. Δεν ξεκινάμε το ταξίδι μας και όταν τις έχουμε ξέρουμε και να τις βάζουμε. Δεν απλά τις κουβαλάμε. Ναι. Ο δρόμος ήταν απροσπέραστος στην ηλίκη. Υπεύθυνοι γιατί αφήσανε τα μεγάλα και μπήκαν μέσα. Σε 20 λεπτά μας λένε ότι θα φύγετε από εκεί. Και το χιόνι έχει λιώσει. Εδώ, αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ και το χιόνι έχει λιώσει. Εάν δεν περάσουμε, δηλαδή μέσα σε 10 λεπτά, μισή ώρα, ο αέρας που βυσάει θα το παγώσει. Τώρα θα έχουν πάλι πρόβλημα με τον πάγο. Μάλιστα. Εσείς έχετε. Γιατί να μην μας βάλει από τον παράδρομο, σας είπα. Να έχω φύγει εκεί, να μην υπάρχει πρόβλημα. Ούτε ο κόσμος να ταλαιπωρείται και κανένα. Είναι πολλοί κόσμος εκεί. Εσείς έχετε αλυσίδες, κύριε Ανδρέα. Τι να σας πω να ούμε. Εγώ είμαι 100 μέτρα μετά το κάστρο. Λοιπόν, πού έγινε το συμβάν, στη γέφυρα του Μαρτίνου και μέχρι τα γιοταχή πίσω από εμάς, μέχρι πού είναι, μέχρι τη Φιβά, μέχρι την Αθήνα, δεν ξέρουμε. Ποιος είμαστε, έχουμε συμβεί κάποιος άλλος. Είπαμε ότι σε 20 λεπτά θα ανοίξει ο δρόμος και όλο αυτό ήταν λόγω του ότι υπήρχαν τα λίγες οι οποίες δεν είχαν αλυσίδες. Κάντε λίγο υπομονή. Κάντε λίγο υπομονή, κύριε Ανδρέα. Λοιπόν, υπομονή κάνουμε. Ποιος κόσμος, γιατί να μην κάνουν αυτοί τη μελέτη να ανοίξουν τον παράδρομο, να το ξεκινήσει το μηχάνημα της εταιρείας, που δεν υπάρχει μηχάνημα. Τώρα για το σχεδιασμό της επιχείρησης δεν μπορούμε εμείς να σας απαντήσουμε. Εμείς σας δίνουμε το βήμα, ακούνε οι αρμόδιοι. Επαναλαμβάνω μόνο εγώ ότι φέρουμε όλη ευθύνη. Θα μας πούνε αύριο ότι ο δρόμος ήταν καθαρός και διεξάγονταν η κυκλοφορία κανονικά. Εσείς δηλαδή έχετε εκεί τώρα 2,5 ώρες, μας είπατε, εγκλωβισμένος. 2,5 ώρες. 2,5 ώρες. Και έχετε εσείς ο ίδιος αλυσίδες, έχετε, στο όχημά σας. Στο όχημά σας εσείς έχετε μαζί σας αλυσίδες. Βεβαίως. Ωραία, εντάξει. Αυτό για να σας αφήσει η τροχέα να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Γιατί χωρίς αλυσίδες θα είναι δύσκολο. Όχι, χειμώνα καλοκαίρι, όχι μόνο το χειμώνα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Και ξέρω τα πάντα, δεν είναι... Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ανδρέα, να είστε καλά και υπομονή σε 20 λεπτά είπαμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι, ενημερώνουμε όλους όσους ξεκινάνε τώρα να μην το κάνουν. Όχι, να μην ξεκινήσουν. Καλό είναι να καθυστερήσουν λίγο την έξοδο.